σχόλια σήμερα όσον αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες με αφορμή αυτή την εκδήλωση. Η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία για μας να επικοινωνήσουμε το τι είναι, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, ποιος είναι ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητες του νέου φορέα, ομπρέλα για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έχει σημασία να καταθέσουμε είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, γύρω από τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και μετά την γέρια παρέμβαση του νέου νομοθετικού πλαισίου, η Θεσσαλονίκη βιώνει μία συγκοινωνιακή άνοιξη. Με ποιο περιεχόμενο? Με το περιεχόμενο ότι πολλοίς κόσμος πλέον ασχολείται περιστατωμένα με τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και πολύ περισσότερο η ίδια η πολιτεία, δια της πολιτικής της ηγεσίας και δια των νέων διοικήσεων, των νέων φορέων, του παλαιού ΟΑΣΤ που πέρασε σε δημόσιο έλεγχο με τη νέα του διοίκηση και του νεοσύστατου φορέα του ΟΣΕΦ, έχει σκύψει πάνω από τα χρόνια συγκοινωνιακά προβλήματα της πόλης και προσπαθεί, φιλοδοξεί και δίνει ήδη λύσεις. Λύσεις ολιστικές, συγκεκριμένες, που αφορούν και το σήμερα, αλλά κυρίως και το παρόν δηλαδή, αλλά κυρίως και το μέλλον του συγκοινωνιακού χάρτη της Θεσσαλονίκης, που αναμένεται σύντομα να αλλάξει ραγδαία με την εισβολή, τη θετική εισβολή σε αυτόν τον χάρτη του Μετρόπια.